Κώστας Χαρδαβέλας μετρά χιλιόμετρα στο ρεπορτάζ. Ένας βετεράνος της δημοσιογραφίας που δεν εφησυχάζει και μας ξαφνιάζει κάθε φορά με τους ευρηματικούς τρόπους που επιλέγει να ανανεώνει την εικόνα του και να προσαρμόζεται στις καινούργιες προκλήσεις που του παρουσιάζει η ζωή του. Φέτος κλείνει το 40 χρόνια στην τηλεόραση. Ξεκίνησε το 77 και είναι 2018, 41. Και είναι και άλλα τόσα στην δημοσιογραφία, εφημερίδες κλπ. Στο ραδιόφωνο από το 90. Τώρα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ξεκίνησα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, πάλι το ραδιόφωνο στο Party FM 104, που είναι ένας πολύ ωραίος νεανικός, δροσερός και μουσικός σταθμός. Είναι η πρώτη φορά που κάνω εκπομπή σε μουσικό σταθμό, αλλά έχω προσαρμοστεί απόλυτα και περνάω και πάρα πολύ καλά κάθε Σαββατοκύριακο 1 με 3. Από μένα ο κόσμος περιμένει βασικά ενημέρωση. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια κάνω και σκληρή ενημέρωση, δηλαδή πολιτικά θέματα, σκάνδαλα κλπ., αυτή τη φορά είπα στο Πάρτι 104 να κάνω κι εγώ ένα δικό μου πάρτι, που είναι πολύ πιο μουσικό, νεανικό, δροσερό. Επειδή πλήττω και βαριέμαι εύκολα, πάντοτε κάνω πράγματα καινούργια που να με παίρνουν μαζί τους. Έτσι λοιπόν έχω κάνει και ψυχαγωγία, όπως όλοι καλοί χωράνε. Έχω κάνει πύλες ανεξήγητου μυστήρια, έχω κάνει εξαφανίσεις, αναζητήσεις, έχω κάνει τον αθέατο κόσμο. Δηλαδή έχω κάνει σχεδόν όλη την γκάμα των δημοσιογραφικών έτσι, τομέων. Και τώρα θα κάνω κάτι καινούργιο πάλι στην τηλεόραση, που θα είναι εντελώς διαφορετικό, από όλα αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα. Το κρατάω πολύ κρυφό και μυστικό, είναι δικό μου κόνσεπτ. Και είναι μια εντελώς, ας μείνουμε σε αυτό που σας λέω, θα το φανεί όχι τώρα, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη σεζόν, για το Σεπτέμβριο. Είναι ένα κόνσεπτ που πραγματικά θα... είναι καμία σχέση με όλα αυτά που έχω κάνει και με όλα αυτά που υπάρχουν στην τηλεόραση. Πολύ, πολύ, πολύ καινούριο. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Εσείς ήσασταν ο πρώτος που κάνατε το ρεπορτάζ στην Ομίχλη, μιας και τα εγκλήματα τώρα έχουν αυξηθεί. Εσείς βάλατε στην τηλεόραση αυτό το κόνσεπτ εκπομπής. Πώς ήταν τότε, κύριε Χαρδαβέλα? Κάτι, ήταν μια εκπομπή η οποία την αγάπησα. Είχε τεράστια τηλεθέαση. Είναι μικρές ενοχές που έχω όμως μέσα μου εξαιτίας εκπομπής αυτής, γιατί έμπαινα μέσα σε σπίτια και κυνήγαγα ανθρώπους που καμιά φορά δεν θέλανε να τους κυνηγήσω. Έκανα τον κύκλο σε αυτή την εκπομπή, τη συνεχίζει η Αγγελική Νικολούλη πολύ καλύτερα από ό,τι την έκανα εγώ. Η τηλεόραση έχει μια παγίδα. Μπορεί να σε τρελάνει. Έχω δει ανθρώπους να τρελαίνονται, να ανεβαίνουν στο δέντρο που λέω και να τρελαίνονται. Πρώτον, η τηλεόραση λοιπόν πρέπει μέσα σου να είσαι έτοιμος να αποδεχθείς όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα και την επωνυμία που αποκτάς ξαφνικά και που περπατάς στον δρόμο και όλοι σου λένε «Α, γεια σου, τι κάνεις, τώρα σε θαυμάζω, στο κάνω». Αυτό, οκ, είναι ωραίο, αλλά δεν πρέπει να σε τρελαίνει. Και το δεύτερο που εφάρμοσα εγώ όλα αυτά τα 40 χρόνια στην τηλεόραση, ήμουν ο εαυτός μου. Ένα από τα αργότερα ρεπορτάζ που γράψει στη ζωή μου ήταν στα μπουζούκια να τραγουδάνε διάφορες σκυλούδες και εγώ να γράφω ένα ρεπορτάζ. Από τα αργότερα ρεπορτάζ. Αυτό έγινε στη Ρόδο. Ένα βράδυ που είχα πάει για την εφημερίδα που ήμουν στα Νέα και είχε γίνει μια μεγάλο. Είχε πάρει φωτιά ένα μπαρ, είχαν καεί καμιά 15 άνθρωποι. Κάναμε ρεπορτάζ. Το βράδυ πήγαμε όλοι δημοσιογράφοι στα μπουζούκια και εγώ κάθομαι και έγραφα το ρεπορτάζ και μια σκυλού τραγούδαγε. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τέτοια πια η εμπειρία μου που μπορώ να γράψω και στο αυτοκίνητο μέσα και έχει συμβεί να γράψω. Να πηγαίνω να κάνω δηλαδή εκπομπή και να κάνω τον πρόλογο μου στο αυτοκίνητο, στα φανάρια. Το απόλυτο ελιξίριο που τον διατηρεί στη δημοσιογραφία είναι το γράψιμο. Με το μοναχό γιο του Κωνσταντίνο έγραψαν ένα βιβλίο με ένα άκρος ενδιαφέρον θέμα. Μπαμπάς και γιος κάτσανε και έγραψαν ένα βιβλίο που έχει να κάνει με γυναικείες ιστορίες. Αυτός έβαλε τη δική του γενιά και τη δική του εποχή και εγώ έβαλε τη δική μου γενιά και τη δική μου εποχή. Αυτά που έζησα εγώ με κάποιες ιστορίες και αυτά που τα λίγα, γιατί δεν είναι, το παιδί είναι 24 χρονών ακόμη, είναι δύο γραφές από διαφορετικούς ανθρώπους διαφορετικών γενεών που έχουν επίκεντρο τη γυναίκα.